Αγαπητή στην Υπηρετσού, να δεν είναι και γυναίκα. Όλα. Πάει τελείωσε. Μπορεί να μου δείξει και μπορεί να τα μαζέ, ξέρω τίποτα που σου κάνω τη λόξου, αλλά για να πάω με γυναίκα δεν είναι πει. Δεν είναι πει. Φυσικά. Εγώ... Ήρθε ο καιρός δηλαδή που εξέμεινες σε μια αναγάπη μόνο, ε. Από τα γλέρια και από τα πράγματα πήγες σε πατέντσι, κατάξε πώς πήγα στο λιμανάκι του Ιακίου, το... Στον Κούλε. Ναι, στον Κούλε. Πες μου τώρα κάτι, Μπαρβαδημήτρη. Η γυναίκα σου ήταν Μερακλίνα. Δηλαδή, όταν πήγαινες να γλεντήσεις... Όταν πήγαινα να γλεντήσω. Βαταλαβούσε. Με πιάνανε να χορέψω. Και με θόρυγες και χόρευγα και με προτιμούσαν οι ανθρώποι, γίνουν τον Άλυντος. Άλυντος. Έτσι ο Νάδελε και ήθελε άλλο. Κατάλαβες. Και σου λέει, αλλά μου λέει και πολλές φορές λέει, χαράς είσαι ένα, δεν απογοητεύεσαι την γενιά ή απογοητεύεσαι, αφού δεν είσαι απογοητευμένη με στέκει και μια νάτα. Είναι καλό αυτό να μην απογοητεύεται ο άνθρωπος, Μπαρμπαδημίτη. Το χειρότερο πράγμα. Το χειρότερο πράγμα είναι η απογοήτευση. Απογοητεύεσαι. Ω, Παναγία μου. Άμα απογοητεύεσαι, κάτσε να αποφάνεις. Ναι, ναι, ναι. Ενώ η ζωή είναι, φέρνει πάντα δυσκολίες, έχει πάντα... Η ζωή είναι δυσκολίες, εγώ πάταξα 4 χώρες. Ναι. Την αδερφή μου και 3 χώρες. Έπιπλα, λεφτά, στραφές, πράγματα, όλα τα πετούσα σαν το πουλί, σαν το γεράκι. Ναι. Δεν με πτώσε τίποτα. Ελά με πτώνε. Ελά με πτώνε. Εμετάνησες... Αποκάσα τη γυναίκα μου. Αν δεν είχα τη γυναίκα μου πάλι, δεν είχα καμιά στενοχώρια. Γιατί κάθομαι πάλι, μην μπορώ να γλεντήσω. Μην μπορώ να κάνω πράγμα, μην μπορώ τίποτα να παρουσιαστώ στον κόσμο, να τον επιτύχω. Την βλέπεις στα όνειρά σου, την βλέπεις, Μπαρμπαδημήτρη. Κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ. Σχεδόν. Σε απασχολεί καθόλου, Μπαρμπαδημήτρη, ήντα να γίνεται ο άνθρωπος. Η ζωή τελειώνει. Ο άνθρωπος ήντα γίνεται από πάνω. Το σκέφτομαι και εγώ και σκέφτομαι και το κάθε πράγμα από είσαι μια μίγια και ξέρει πότε θα πάει να βρει τη γυναίκα του και ξέρει πότε θα πάει να βρει το φαγί του. Και με απασχολεί αυτό το πράγμα. Ποιος τα έφερε αυτά τα πράγματα, αλλά είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Δεν μπορούν οι μεγάλοι κρανοί, οι σοφοί, δεν μπορούν να το βρουν και ούτε θα το βρουν. Είναι λέει τόσο βαθιές έννοιες. Έννοιες είναι αυτά, σου λέει του Θεού. Ξέρω ποιος είναι ο Θεός και ποιος μας ύπεψε. Πού να το πούμε εδώ, πού να το κάνουμε. Δηλαδή, εν προκειμένου τώρα εσύ, Μπαρμπαδημήτρη, έφυγε η γυναίκα σου. Ναι. Να πούμε εδώ πως δεν θα ξαναβρεθείτε μαζί. Δεν θα ξαναανταμώσετε, ας το πούμε. Εγώ λέω πού θα τη βρω. Εγώ λέω πού θα τη βρω. Ξέρω ότι αν υπάρχουν ψυχές, να βρεθούν. Θα βρεθούν. Να ανταμώσουν. Γιατί για να έρχεται στο όνειρό μου και να μου μιλεί κιόλας πολλές ώρες, λέω μου είδα θαύματα, λέει μωρέ, δεν ήταν. Τα έχει στο νου σου, τα έχει, λέει υγρά στο λογισμό της, θα το βρει και στο όνειρό της. Αλλά... Μα επειδή μιλάς πάρα πολύ συχνά για τη γυναίκα σου και όλες οι συζητήσεις καταλήγουν στη γυναίκα σου, θα πρέπει Μπάρμπαρα Δημήτρη να την αγαπούσες υπερβολικά. Απίτησε γυναίκα με ολότελα. 60 χρονών, 70 χρονών, είμαστε πολύ άσχημοι. Κουζουλαμένος ο γης ο άλλος. Τόσο πολύ. Εγώ κατέβαινα στο Ηράκλειο και ήθελα να πιάσω το τηλέφωνο. Αυτή η σκέφτονε, στο Ηράκλειο θα πας πάλι. Στο Ηράκλειο θα πας, ξέρω τι, και να νεμίζεις, σου λέει, μπανά, θα το κίνητο, μπανά, πάθει πράγμα, να κατεβώ στο Ηράκλειο να τη τηλεφωνήσω. Πείστε τι μου, κύριε. Ακούς, να φύγω, δεν ήφυγα με το 12, να τη τηλεφωνήσω, δεν ήφυγα με το 12, μόνο θα έρθω με το άλλο. Με το άλλο. Να μην την έχω να στενοχωράτε. Ω, Παναγία μου. Ακούς, ναι. Ακούς κύριε Γιώργο. Ναι, ναι. Τόσο να πολύ. Γι' αυτό κλαίω. Ναι. Γι' αυτό. Είναι σημαντικό, κύριε Δημήτρη, είναι πολύ σημαντικό το ζευγάρι να είναι αγαπημένο. Πώς δεν είναι, να υπάρχει ωραιότερο πράγμα. Αλλά και καμιά φορά η πολλή αγάπη, ναι. Η πολλή αγάπη φέρνει κανένα σκόνταμα και όχι πως αυτό, αλλά άμα είναι αγαπημένο τα τόνια δεν φέρνει σκόνταμα να μεταξύ σας τίποτα. Ναι. Τίποτα είναι μεταξύ σας. Κατάλαβες, αλλά να μην πνίξει κανένα τυχερό επεισόδιο. Ναι, ναι. Κανένα πρόβλημα, ναι. Ας το πούμε. Κατάλαβες. Θέλω, επιμένω τώρα σε αυτά, γιατί σήμερα τα ζευγάρια, Μπαρμπαδημήτρη, τσακώνονται... Άμα λείπει η γυναίκα από το σπίτι και η γυναίκα κάνει πια πολλή δουλειά από τον άντρα, ό,τι δουλειά και κάνει άντρα. Ό,τι δουλειά και να κάνει. Ό,τι και να κάνει. Κουράζεται πια καλά ο άνθρωπος που κάθεται στο νεροσίκι και μαγειρεύει και ξέρω τι. Εμένα θέλω να μαγειρέψει, μα ήταν μαγειρέζα ο εξώμα. Πού να πάρει. Ερχόταν σε τρόπο τα κόλια μου, λέει μαγιά ήταν εκεί παρά τη γιαγιά στο βαϊ, μαγιά ήταν τα μακαρούνια, μαγιά ήταν και ναι, μαγιά ήταν τα άλλα. Κατάλαβα. Ήταν μα
μαγείρες ανήκει η Και ποιος την είμαι, η μάνα μου. Η μάνα της ήταν μικρή και δεν την μάθε τίποτα. Και το έλεγε αυτή, εμένα μου τα μάθε όλα η πεθερά μου. Ακούς, όλα η πεθερά μου. Και δεν είχε ελάχιστα προσιά είχε για τη σχέση. Να ξαναρωτήσω τώρα κάτι για τις σχέσεις. Θέλει να κάνει ένας άντρας κάτι μέσα στο σπίτι, να κάνει μια δουλειά. Ναι. Να αγοράσει ένα λιόφυτο, να πάρει ένα γάιδαρο, δεν ξέρω τι θέλει να... Ναι, ναι. Πρέπει να το λέει της γυναίκας, πρέπει να παίρνει τη βουλίτσι. Πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση. Κουτουβρούλια γίνεται. Κουτουβρούλια γίνεται. Μια συνεννόηση και ύστερα να δεις πως δεν συμφωνάει η γυναίκα και το πράγμα είναι συμφέρον. Πρέπει να το κάνει ο άντρας. Θα πει θα το κάνω αυτό το πράγμα και αυτό είναι εξάσου. Εμένα μου λέει εξάσου. Έχεις λεφτά να πληρώνεις. Έχει κάμε. Λόγω ρε κάμα με τον έξω να ξέρω τι να κάνουμε τι τον έλεγε. Έχεις λεφτά. Λέω εγώ. Λέει άμα είσαι λεφτά, πώς θα κάνω.